Αγαπητοί μου χριστιανοί, οι ημέρες που διερχόμεθα είναι πολύ πονηρές. Ενώ το σύστημα ετοιμάζει νέες ταυτότητες, οι οποίες θα είναι μια ηλεκτρονική φυλακή αυτές τις ταυτότητες, ετοιμάζει και κάτι άλλο πιο πονηρό. Τώρα τελευταία άκουσα ότι κάποιος δήθεν από προσωπική πρωτοβουλία του ετοιμάζει στην Ελλάδα φάρμες για τους αντιφρονούντες που δεν θέλουν να πάρουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Για να τους προστατέψει, υποτίθεται, σε φάρμες, λες και είναι ζωντόβολα, όσοι θα αντισταθούν, λες και είναι βόδια, να τους προστατεύσει από το κακό σύστημα που θέλει να επιβάλλει την ηλεκτρονική ταυτότητα, να τους προστατεύσει ο άλλος, βάζοντας αυτούς που δεν θα πάρουν ταυτότητα σε φάρμες. Λες και όσοι δεν πάρουν ταυτότητες είναι άλογα ζώα, λες και είναι βόδια και έχουν ανάγκη από φάρμες. Να τους βάλουν εκεί για να είναι ακίνδυνοι για το σύστημα που τα κυβερνάει. Να είναι ελεγχόμενοι αυτοί. Και να προσπαθούν να τους πείσουν και αυτούς σιγά σιγά να πάρουν τις ταυτότητες, διότι τις χρειάζονται. Είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Χαίστηκε αυτή η κυβέρνηση να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Μέσα σε αυτά θα υπάρχει και το δικαστικό σώμα της Ελλάδος και η λεγόμενη αστυνομία της Ελλάδος, που δεν είναι αστυνομία, αλλά είναι παρανομία. Η λεγόμενη αστυνομία παίρνει εντολές, λέει, και εκτελεί εντολές. Ναι, αλλά τι εντολές? Εντολές όχι του ελληνικού λαού από τον οποίο πληρώνεται, αλλά εκτελεί εντολές της νέας τάξης πραγμάτων και είναι συνεργός στο έγκλημα. Ποια? Η αστυνομία. Πλέον όλοι το έχουμε καταλάβει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει δημοκρατία. Κάποιοι σφετερίζονται αυτό το όνομα για λογαριασμό τους. Και ενώ βάζουν μία ψευδεπίγραφη επιγραφή έξω από τα γραφεία τους και λένε δημοκρατία, νέα δημοκρατία, από μέσα λειτουργεί ως νέα δικτατορία όλο αυτό το σύστημα. Και ο λαός τι πρέπει να κάνει? Να κάθεται και να βλέπει να καταπατείται η δημοκρατία του από αυτά τα εξαμβλώματα της δίθεν δημοκρατίας, τους πολιτικούς? Όχι, φυσικά. Κάποιοι λοιπόν θέλουν να πάνε τον ελληνικό λαό που δεν θα πάρει ταυτότητα σε φάρμες. Λες και είναι γιδοπρόβατα, βόδια, άλογα ζώα, σε φάρμες. Έτσι λένε, θα φτιάξουν φάρμες. Άλλοι πράκτορες του συστήματος πάνε τους αντιφρονούντες σε συλλαλητήρια να φωνάξουν εκεί. Να κροάζουν σαν τα βατράχια ότι δεν θέλουν την ταυτότητα, την ηλεκτρονική. Για ποιο λόγο να κροάζουν? Για να πείσουν τον εαυτό τους να μην πάρουν ταυτότητα, αφού δεν θα πάρουν αυτοί. Γιατί να κροάζουν? Για να πείσουν τους άλλους που θα πάρουν την ταυτότητα. Μα όσο και να κροάζουν τα βατράχια των διαδηλώσεων, αυτοί που να πάρουν ταυτότητα, αυτοί οι προδότες της ίδιας τους της ζωής, θα την πάρουν την ταυτότητα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε συλλαλητήρια. Αλλά ούτε και κάποια αφελείς να πιστέψουν ότι θα σωθούν εάν πάνε σε φάρμες. Δημοκρατία, όταν καταπατείται από τους σφετεριστές της, αποκαθίσταται δια των όπλων. Οφείλει ο ελληνικός λαός να πάρει το νόμο στα χέρια του.
να πάρει τα όπλα στα χέρια του και να αποκαταστήσει την δημοκρατία με άνθρωπο της επιλογής του Θεού και της αποδοχής του ελληνικού λαού. Επίσκοπος Χριστόδουλος, έτοιμος μαζί με τον Θεό και με τον ελληνικό λαό, είμαι έτοιμος να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία μέσα στη χώρα μας.